Για δώσ' μας εδώ τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Ήδη έχει ξεκινήσει βοριαδάκι. Επίσης πες μας τι να κάνουμε, τελικώς να βγάλουμε τα καλοκαιρινά βρε παιδί μου, γιατί δεν παλεύεται αυτή η ζέστη. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι σκάς, το βράδυ ξανακρυώνεις. Πες μας λίγο. Νομίζω ότι το σημάδι το έχω δώσει εδώ και μια εβδομάδα και ότι το καλοκαίρι είναι εδώ. Μάλιστα. Η εναλλαγή βέβαια, αυτό που μας είχες πει μεταξύ μισής ημέρας βοριά και μισής ημέρας νοτιά, είναι ένα μείγμα που θα ανακαλύψουμε το καλοκαιρινό κασκόλ σε λίγο. Ναι, κάτι τέτοιο. Αυτό πήγα να πω, Βαγγέλη, τώρα, ότι τα καλοκαιρινά ήδη εγώ προσωπικά τα έχω βγάλει. Το βραδάκι καμιά φορά λόγω αφινής αλλαγής του αέρα χρειάζεται που και που κανένα μακρομάνικο, έτσι ελαφρύ, λεπτό-λεπτό. Αλλά μετά πάλι τη μέρα τα βγάζουμε όλα. Μάλιστα. Οπότε, κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση. Για δώσε μας τα φώτα σου σχετικά με τη σημερινή μέρα, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν Πέμπτη, θα έχουμε το ίδιο πράγμα, Βαγγέλη. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα βάμε έτσι λίγο φτερά τα πράγματα, φτερά τώρα. Λίγο δροσίτσα είχε. Μετά, κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε νότιους δυτικούς και μετά ξανά θα έχουμε βορειαδάκι το βράδυ, αλλά το οποίο θα κρατήσει για όλες σχεδόν τις επόμενες ημέρες μέχρι και Δευτέρα, Τρίτη, από ό,τι φαίνεται. Πάμε λοιπόν αναλυτικά. Σήμερα Πέμπτη θα έχουμε πολύ αθρίο καιρό. Με κατά διαστήματα συννεφιές και αρκετά ανοίγματα με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι το βράδυ, από το βράδυ της Τετάρτης έως το ξημέρωμα της Πέμπτης βορεί και από το πρωί της Πέμπτης δηλαδή σήμερα νοτιοδυτική έως το βραδάκι που θα γυρίσουν και πάλι βορεί. Η έντασή τους σχετικά μικρή, 1-2 μποφόρ έως και κάποιες άπνιες. Η θερμοκρασία 23 με 16, η υγρασία 55 με 70. Αφρικανική σκόνη λογικά, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν θα έχουμε λόγω των βοριάδων καθόλου αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον ως τη Δευτέρα που θα έχω παρατήρηση. Αντίθετα όμως θα είναι ανεβασμένες οι τιμές στη γύρη της ελιάς. Για τους αλλεργικούς. Σάββατο. Για μένα το λέω αυτό. Να, για σένα. Εντάξει, έχεις εμπειρία. Λοιπόν, πάμε στην Παρασκευή. Αρκετή ηλιοφάνεια για όλη την ημέρα, σχεδόν καθόλου σύννεφα στον ορίζοντα. 23 με 16 η θερμοκρασία, οι άνεμοι πλέον σταθερά βόρειοι αυτή τη φορά και φαίνεται να κλειδώνουν έως τη Δευτέρα, όπως είπα πριν. Η έντασή τους θα είναι 1-2 μποφόρ και προς το μεσημεράκι απόγευμα θα υπάρχει μια πιθανότητα για μια μικρή ενίσχυση γύρω στα 3 μποφόρ. Η υγρασία 40 έως 65%. Πάμε στο Σάββατο, το οποίο το Σάββατο θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, θερμοκρασία 23 μέγιστη 16 ελάχιστη, οι άνεμοι παραμένουν βόρει 2-3 και προς μεσημεράκι κατά τόπους θα έχουμε και 4 και θα έχουμε μια μικρή ενίσχυση το Σάββατο, υγρασία 40 με 55. Επίσης να αναφέρω ότι νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι τιμές της γύρης για τον ανθό της ελιάς θα είναι πολύ αυξημένες. Επίσης παρατηρούμε ότι και η γύρη από τα πέφτα αυτή την εποχή είναι στα πολύ ψηλά όρια. Και άμα έχει κάποιες, άστο να πάει. Ειδικά στα ορεινά μας που υπάρχει πολύ πέφκο, εκεί στο σπίτι μου στην Ανατολή, η αυλή αυτή τη στιγμή κάτω είναι πράσινη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή τώρα. Εξίσου ηλιόλουστη τη μέρα, με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα, 23 η ανώτερη, 17 η κατώτερη, η άνεμη βόρειοι σταθερά, εντάσσεως, τώρα να το πω εγώ, πιστεύω και ρισκάρω να πω αρχικά 2-3 μποφόρ έως και 4 κατά τόπους και ίσως έχουμε μικρή ενίσχυση με ρηπές προς τα 5.
τι γίνεται τώρα με την Κυριακή. Τα περισσότερα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν εξάρια και στάρια στην Ιερά Πέτρα. Σωστά. Ναι, έτσι είναι. Mm-hmm. Ναι. Δεν ξέρω εγώ το μοντέλο που παρακολουθώ, ειδικά μόνο για τον αέρα στην Ιερά Πέτρα, mm-hmm. δεν μου δίνει τόσο μεγάλη ενίσχυση και επειδή λίγο το πιστεύω, κάνω τη διαφορά και λέω ότι δεν θα έχουμε τόσα πολλά μποφόρ που βλέπουμε γύρω-γύρω. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη για τον αέρα. Πιστεύω ότι εκεί γύρω στο πενταράκι το πολύ δεν θα πάει παραπάνω. Mm. Για τον ίδιο αέρα δίνει και για την, από την αρχή της ερχόμενης εβδομάδας και στην πορεία από ό,τι καταλάβαμε των ημερών. Έτσι ενισχυμένους ανέμους. Ναι, θα σου πω. Στην Κυριακή λοιπόν, ξέχασα να σας πω, η υγρασία θα είναι 35-60%. Ας πάμε στη Δευτέρα, έτσι την τελευταία μέρα που θα τα ξαναπούμε κιόλας. Είναι μακρινή η Δευτέρα, αλλά έχω κάνει μια σύνοψη έτσι. Ήλιο με συνευχές, ελάχιστη πιθανότητα να δούμε κάποιες ψυχάλες τη Δευτέρα. Να, ορίστε. Είπες. Άρα να μην φυλάξουμε ομπρέλες. Ναι, δάστο, για ψυχάλες τώρα δεν θα φυλάξεις ομπρέλα. Αν μας πιάσει κιόλας, γιατί δεν φαίνεται να είναι... Πιθανότητα δηλαδή, κάποιες ψυχάλες... Είναι μικρή πιθανότητα για κάποιες ψυχάλες τη Δευτέρα. Τις πρώτες πρωινές ώρες θα γίνει αυτό, αν θα γίνει. Μάλιστα. Η θερμοκρασία 17 με 20 βαθμούς, η υγρασία 38 με 60, οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι, ενισχυόμενοι, 3-4 και το απόγευμα 5. Κατά τόπους. Τέλεια. Λοιπόν, να διευκρινίσω κάτι. Η ιδιομορφία της περιοχής μας, όπως υπάρχει και στη βροχή, υπάρχει και στον άνεμο. Mm-hmm. Λοιπόν, τα μποφόρ και η πρόβλεψη που σας κάνω, στην Ιερά Πέτρα σε κάποια σημεία μπορεί να πέσει ακριβώς, στον Περιστερά μπορεί να πέσει λίγο έξω. Το, όπως γίνεται και με τη βροχή έτσι, κάνουμε περίπου, η πρόβλεψη βγαίνει περίπου κατά μέσο όρο. Mm-hmm. Δηλαδή στον Περιστερά μπορεί να χτυπήσει εξάρι, στην Ιερά Πέτρα όμως μπορεί να είναι τέσσερα. Mm-hmm. Ναι, με τις ιδιαιτερότητες και κάθε περιοχής. Ακριβώς. Να, είπαμε ακριβώς. Ότι είναι διόμορφο το κλίμα και λόγω και του πλαστικού έτσι, υπάρχει. Και το ανάγλυφο της περιοχής. Και το ανάγλυφο της περιοχής παίζουν πολλά ρόλο. Είναι... Να. Τουλάχιστον βρει Γιάννη, ας βρέξει πάνω από το φράγμα. Δεν μας πειράζει, ας μην βρέξει πουθενά. Τοπικά. Τοπικά. Να πάμε να μαζευτούμε όλοι, να χορεύουμε το χορό της βροχής εκεί πάνω στο φράγμα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ωραία. Περιμένουμε. Θα τα πούμε και τη Δευτέρα. Θα δούμε και θα σχολιάσουμε αν έχει βροχή ή όχι. Δεν θα είναι χωματοβροχή, καταλαβαίνω, θα φύγει η σκόνη τώρα. Μόνο γύρι θα έχουμε. Ωραία. Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ πολύ. Να είσαστε καλά. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.